Ο Πάπα Χρήστος! Πού είναι ο Πάπα Χρήστος μου? Πού είναι, δεν μπορώ χωρίς την καλημέρα του! Είναι και Τετάρτη και τον περιμένω! Καλημέρα! Καλημέρα, Ελπιδάκη! Καλημέρα, Κύπρο! Καλώς τον! Πάτερ μου, να κάτσω, γιατί κουράστηκα. Έκανα λίγη γυμναστική και... Σε είδα. Με είδες, ε? Σε είδα και ήταν υπέροχα. Τα καταφέρνεις μια χαρά. Ναι, λίγο η αντοχή. Όχι, μια χαρά ήταν, Ζωσμένη, με μικρόφωνα και όλα αυτά. Εντάξει, πάντα είναι δυσκολότερο. δεν μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος αυτό. Αλλά η γυμναστική είναι ωραία. Όπως λέγανε οι αρχαίοι, νους η γη, σε σώμα τη γη. Ακριβώς αυτό, ακριβώς. Και τι κάνετε, πείτε μου καταρχάς πώς είστε, είστε καλά? Είμαι πάρα πολύ καλά, έχει κρύο, φυσάει, έβρεχε χθες πολύ, εδώ δεν χιονίζει, στα γύρω βουνά χιονίζει, ξυλώσουμε μέσα στο σπίτι, ζέστη. Ωραίο. Και καλημέρα γλυκιά και ζεστή με την Κύπρο. Έτσι, με την Κύπρο που σας... Μιλάω με Κύπρο και έχω τρελαθεί διότι με παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο. Έχω φτιάξει καλό χωνέ με Κύπρο. Σωστά. Η Κύπρος αγαπάει να ξέρεις. Σ' αγαπάει πάρα πολύ, πάτερ μου. Και ξέρεις τι θέλω να συζητήσουμε σήμερα? θέλω να δούμε λίγο τη σχέση των νέων, των παιδιών με την εκκλησία και τη θρησκεία, που όλο και βλέπουμε τους νέους να απομακρύνονται από την εκκλησία. Γιατί ίσως συμβαίνει αυτό, πάτερ μου, και πώς πρέπει να προσεγγίζουμε, να προσεγγίζονται οι νέοι και τα παιδιά? Όχι πάντως με τα κριτήρια των μεγάλων. Όχι με εντολές, όχι με διαταγές, όχι με πολλά λόγια. Έλεγε ο Γεροπαΐσος, άκου τώρα ο ασκητής τι κουβεντάρα έλεγε για αυτό το θέμα για τα παιδιά. Όταν πήγαινε και του λέγανε, γέροντα, τι να λέμε στα παιδιά, τι είναι αυτό το οποίο θα πιάσει στα παιδιά για το Θεό. Και έλεγε μια ατάκα φοβερή ατάκα. Παιδάκια μου, δεν θα λέτε πολλά στα παιδιά σας για το Θεό. Θα λέτε στο Θεό πολλά για τα παιδιά σας. Δεν χρειάζεται να πέφτει η σκιά του Θεού βαριά πάνω στα παιδιά. Εντολές, τούτο, εκείνο, έτσι, αλλιώς. Και κυρίως μία φράση που τη λένε συνεχώς πολλοί γονείς στην προσπάθεια να έχουν ηθικές εντολές πάνω στα παιδιά σας. Εάν κάνετε αυτό θα σας τιμωρήσει ο Θεός. Εάν πείτε αυτό θα σας τιμωρήσει ο Θεός. Εάν κάνετε εκείνο θα σας κόψει τη γλώσσα ο Θεός. Τι λέτε, μωρέ, είναι δυνατόν να κόψει η γλώσσα ο Θεός? Είναι δυνατόν να τιμωρήσει ο Θεός? Και εκείνο που λέει ότι η αγάπη του Θεού έξω βγάζει το φόβο, ίδιος ο Θεός το είπε. Και κάπου αλλού, τι ωραία, αυτόν το Θεό πρέπει να του δείχνουμε. Άκου, Ελπιδάκι μου. Ακούω. Άκου, Ελπιδάκι μου. Εμείς, λέει, ο ίδιος ο Χριστός το είπε, φίλοι μου είστε. Εσείς, λέει, είστε φίλοι μου. Αυτό πρέπει να δείξουμε στα παιδιά. Έναν Θεό γεμάτο αγάπη. Έναν Θεό έτοιμο να αγκαλιάσει και το τελευταίο του πρόβατο. Τι υπέροχη παραβολή του απολωλούντος προβάτου, όπου αφήνει, λέει, τα 99 και πάει και τρέχει να βρει ποιο πρόβατο μπορεί να βρει. Το ένα, το ξεχασμένο, εκείνο το πρόβατο που έχει χαθεί, για να το βρει. Και θυμάμαι μια παλιά από μαθητής ακόμα, είχα δει μια εικονίτσα που είχε τον Χριστό να έχει το πρόβατο πάνω στο λαιμό του. Τη θυμάμαι. Και να το γυρίζει πίσω στη στάνη. Ενέρεσης. Αυτός είναι ο Θεός. Ένας Θεός έτοιμος, τι ωραία η παραβολή του Ασώτου, όπου γυρίζει το παιδάκι. Να το βρε, το παιδάκι το έχει εκστρατήσει. Το παιδάκι το έχει κάνει χαζά. Το παιδάκι το έχει αμαρτήσει. Γυρίζει και βρίσκει έναν Θεό Πατέρα έτοιμο να τρέξει και να τον αγκαλιάσει. Αυτήν την αγκαλιά πρέπει να βλέπουν τα παιδιά. Γέροντα, του έλεγα στον Γερο Παΐσιο, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να διδάσκουμε στα παιδιά και ποια λόγια να τους λέμε? Και τι μου απαντούσε ο ασκητής.
Αχ, βρε Χριστάκη μου, αυτά που μπορείς να πετύχεις με ένα χάδι, με ένα χαμόγελο και με μια αγκαλιά, δεν μπορείς να τα πετύχεις με τίποτα. Ήμουνα καθηγητής χρόνια. Ακούω, Ελπιδάκη μου, ήμουνα καθηγητής χρόνια. Ναι. Και μπαίνοντας στην αυλή του σχολείου κάθε πρωί, κάθε πρωί, παιδιά λυκείου τώρα, τα γλαράδες, κορίτσια μέχρι εκεί πάνω, θα μ' αγκάλιαζαν και θα τους αγκάλιαζαν όλα τα παιδιά. 50, 60, 80, 100 παιδιά τρέχανε να κάνουμε αγκαλιά. Και αν καμιά φορά είχα αργότερα μάθημα και δεν είχα πρώτη ώρα, και δεν είχα την πρώτη ώρα, με βρίσκανε αργότερα και μου λέγανε σήμερα παίρναν και ύφος. Σήμερα γιατί δεν είχε αγκαλιά και εμείς δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε μάθημα. Αχ, τώρα. Η αγκαλιά τα ξύπναγε, η αγκαλιά τα ζωντάνευε, η αγκαλιά ξυπνούσε και το μυαλό τους και την καρδιά τους. Και όταν έμπαινα μέσα στο μάθημα, αχ, ρε εσύ, Ελπιδάκη μου, μέσα στο μάθημα, υπήρχαν στιγμές που δάκρυζαν τα περισσότερα. Όχι αναπνοή δεν έπεφτε, δεν ακουγόταν, τίποτα μέσα, εκεί το μάτι τους και η καρδιά τους, σε διηγήσεις που τους έλεγα για Αγίους, για θέματα από τον καιρό Παΐσιο, από τον καιρό Πορφύριο, από τη ζωή τους, από την αγάπη τους, από τον έρωτά τους. Πόσα πράγματα συζητούσαν για τον έρωτά τους. Και ήταν εκεί τόσο πολύ που καμιά φορά αν έρχονταν ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής να κάνει καμιά ανακοίνωση και δεν άκουγε μέσα φασαρία τίποτε, γιατί συνήθως φασαρία κάνουν μέσα στην τάξη. Άνοιγε την πόρτα από το μακέτα, συγγνώμη εδώ είστε. και το διάλειμμα, μερικά βγαίνανε δακρυσμένα έξω και τους έλεγαν τα άλλα, τα πείραζαν. Α, Παπαχρήστο είχατε μέσα, γι' αυτό υπάρχουν δάκρυα και κλάματα. Ναι ρε Ελπιδάκη, εγώ έτσι τους τον έδινα. Αχ, Παπαχρήστο μου. Γι' αυτό, και επειδή είναι επίκαιρο, συζητιέται συνέχεια εδώ στη χώρα μας, δεν ξέρω, στην Κύπρο τι γίνεται, με τις απαλλαγές, το θυμάθημα των θρησκευτικών και έτσι κι αλλιώς, 30 χρόνια καθηγητής, ποτέ δεν πήρε απαλλαγή κανένας μαθητής μου, ενώ εγώ τους, το πρώτο που τους έλεγα μπαίνοντας, έλεγα όσοι δεν θέλετε να ακούσετε θρησκευτικά, διότι μπορεί η ιδεολογία σας, η οικογένειά σας να πιστεύει και να σκέφτεται και να φιλοσοφεί άλλα πράγματα στη ζωή, εγώ είμαι έτοιμος να σας υπογράψω το χαρτί. Και όμως μένανε, και ας ήτανε και άλλα θρησκεύματα. Α, ήτανε και αλλόθρησκοι και μένανε. Όχι, μένανε. Τους άφηνα να κουβεντιάζουν και μαζί. Μπράβο. Τους άφηνα να λένε και μαζί. Πάτερ μου, ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Ο Θεός μας είναι Θεός της αγάπης και της αποδοχής. Αυτό. Μα βέβαια, καρδούλα μου. Βέβαια. Αν αυτός ο Θεός δεν είναι αγάπη, τότε ποιος Θεός μπορεί να είναι αγάπη? Ποιος Θεός μπορεί να είναι αγάπη? Λοιπόν, θέλω αυτό, σας... Για την αγάπη, ναι. Ναι, βασικά σας έχουμε ετοιμάσει και ένα βίντεο αφιέρωμα. Είναι έκπληξη προς εσάς. Θέλω να πάμε να το δούμε, να το δείτε κι εσείς. Έχετε εικόνα? Βεβαίως. Ωραία. Δείτε το και επιστρέφω απευθείας σε εσάς. Έχει μια απίστευτη θετική ενέργεια και έντονη αισιοδοξία μέσα του. Στοιχεία τα οποία φροντίζει να μεταδίδει στο συνομιλητή του από τα πρώτα λεπτά της συζήτησης. Εκτός από τον άνθρωπο, ξεχωριστή θέση στην καρδιά του έχει και η αγαπημένη του ποδοσφαιρική ομάδα, ο ΠΑΟΚ. Έχει βρει επίσης τον τρόπο να επικοινωνεί με την νεολαία και να την φέρει κοντά του. Αυτός είναι ο Πάτερ Χρήστος ή αλλιώς Πάπα ΠΑΟΚ. Κατάγεται από την Γκόνιτσα Ιωαννίνων, ενώ ζει πλέον στη Θεσσαλονίκη από το 1999. Η αγάπη του για τον Θεό τον οδήγησε, μόλις ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη θεολογική σχολή, να πάρει την απόφαση να γίνει μοναχός στο Άγιο Όρος. Ο γέροντας Παΐσιος όμως, με τον οποίο συνέδεαν οικογενειακές σχέσεις, του έδειξε το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει. Όταν του είπε για την απόφασή του, ο γέροντας τον πήρε αγκαλιά και του είπε πως θα έρθει η στιγμή που θα το φορέσει στο ράσο, αλλά θα έχει άλλη αξία και θα είναι όμορφο για σένα.
Τον ευχαριστώ πολύ που με έσωσε, γιατί αυτό που ζω τώρα, με αυτό το ράσο, το απολαμβάνω και μπορώ να το σηκώσω, θα πει αργότερα σε συνέντευξή του. Δεν κρύφτηκα από τη ζωή, βγήκα μπροστά. Η αγράμματη γιαγιά μου με έφτιαξε δυνατό. Έψαχνα να βρω τι είναι ο θάνατος. Στα 39 έγινα παπάς, γιατί πίστευα ότι μπορώ να δώσω την καρδιά και την ψυχή μου. Είπε σε δηλώσεις του, εξηγώντας το πώς βίωσε τις δυσκολίες στη ζωή του, αλλά και τον χαμό φίλου του από λευχαιμία. Εκπαιδευτικός στο επάγγελμα, υπήρξε καθηγητής σε σχολείο της περιοχής Μίκρας. Ευρύτερα γνωστός έγινε όταν κυκλοφόρησαν φωτογραφίες που τον έδειχναν στην κερκίδα του ΠΑΟΚ, με τον φακό να τον πετυχαίνει μάλιστα πολλές φορές να τραγουδά συνθήματα. Δεν διστάζει να μιλά δημοσίως για την ιδιαίτερη σχέση που έχει με τους φιλάθλους της ομάδας, οι οποίοι μέχρι και συνθήματα έχουν γράψει για χάρη του. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ανεβάζει βίντεο στο διαδίκτυο για να στείλει μηνύματα αισιοδοξίας και πίστης στον κόσμο. Μας καλεί να παραμείνουμε ο ένας δίπλα στον άλλον, έστω και αν η πανδημία του κορονοϊού μας αναγκάζει να κρατάμε αποστάσεις. Τα βίντεο του στο διαδίκτυο γίνονται viral και δεν άργησαν να έρθουν και συνεντεύξεις σε διάφορα μέσα. Άιντε! Άτε! Σε κάθε συνέντευξή του, δεν ξεχνά να τονίζει πως βρίσκεται στη διάθεση όλων για στήριξη και βοήθεια, για να ανταλλάξουν απόψεις, για μια καλή γλυκιά κουβέντα. Πάντα με το ζεστό του γλυκό χαμόγελο. Παπά Χρήστο μου, σ' αγαπάμε! Σ' αγαπάμε! Εντάξει, ελπιδάκι μου. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε για αυτό το χαμόγελο και την αγάπη σας. Χαίρομαι την τρέλα μου, όλα αυτά τα παιδιά που δεν μπορείς να φανταστείς. Τι γίνεται κάθε φορά που με προσεγγίζουν αυτοί οι θεόμουρλοι, οι θεοπάραμοι, οι τρελοί άνθρωποι, τους οποίους ξέρεις η κοινωνία τους έχει παραπεταμένους, που ακούνε για αλήτες των γηπέδων και τρέμουνε και δεν ξέρουν ότι αυτά τα παιδιά έχουν ψυχάρα, έχουν καρδιά φοβερή, έχουν καθαρότητα στις ψυχές, έστω και αν πάνω έχουν πέσει σκόνες παράξενες, γιατί τους αφήσαμε εμείς και τους αδειάσαμε την ψυχή και την καρδιά με τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα. Και αυτά τα παιδιά μας αποστράφηκαν. Και όμως είναι εκεί και πάει ένας παπάς με τα γένια του έτσι μόλα αυτά. Και όμως με αγκαλιάζουν, με φιλάνε, με ξαναγκαλιάζουν, με ξαναφιλάνε. Πω, δεν μπορείς να φανταστείς. Τι υπέροχο πράγμα είναι. Κι άμα σου πω τι εξομολογήσεις κάνουν, ρε εσύ Ελπιδάκη, να καίει το γήπεδο, να έχει 40.000 κόσμο, να μην παίρνεις ανάσα από το πώς είμαστε ένα δίπλα στον άλλον, και στα ημίχρονα να έρχονται στα αυτοί να μ' αγκαλιάζουν και να μου κάνουν μια εξομολόγηση μέσα σε ένα λεπτό, σε δύο λεπτά, σε τρία λεπτά, εκεί που καίει η φωτιά, η φλόγα, η τρέλα, η όρεξη, εκεί αυτά αδειάζουν την ψυχή τους. Γιατί είστε πάντα δίπλα τους. Είστε πάντα δίπλα τους. Γενικότερα είστε δίπλα στον άνθρωπο. Δηλαδή αυτό το έχετε αποδείξει και σε εμάς εδώ, από την πρώτη στιγμή που συνδεθήκαμε, που δώσατε και το τηλέφωνό σας στον αέρα, και μας δώσατε και την άδειά σας να δίνουμε το τηλέφωνο κι εμείς, γιατί πήραμε πάρα πολλά τηλέφωνα. Οι άνθρωποι είμαστε να επικοινωνούμε, ελπίδα μου, για να ζούμε ένας με τον άλλον. Μόνος του λέει κάποιος, ούτε στον παράδεισο. Ακριβώς. Ο Θεός μας θέλει όλους μαζί, μια αγκαλιά. Μια αγκαλιά είναι ο Θεός μας. Μια αγκαλιά. Άκου. Και πάνω στο σταυρό τον έχουμε μόνιμα με ανοιχτά τα χέρια του καρφωμένα στο σταυρό της αγάπης για να μας περιμένει όλους, όλους. Και πρώτον ποιον περίμενε πάνω από το σταυρό? Το ληστή, τον κακούργο, τον αμαρτωλό. Αυτόν αγκάλιασε πρώτον. Έτσι. Και του είπα αλήθεια σου λέω, σήμερα μαζί μου θα είσαι στον παράδεισο.
και αγκάλιασε τους τελώνες, τις πόρνες, τους αμαρτωλούς, τους φευγάτους, τους παραπεταμένους, και ποιους κατηγόρησε? Τους υποκριτές, έτσι. Παπα Χρήστο μου, σ' αγαπάμε, το ξέρεις. Θέλω, ευχαριστώ και για τη σημερινή μας σύνδεση, γιατί πρέπει να συνεχίσω, πάτερ μου, πρέπει να πάω στη μαγειρική. Με περιμένει ο κύριος Πανίκος σήμερα. Είναι ο κύριος... Θα περιμένω να τον δω. Ο κύριος Πανίκος που είναι λατρεία, και ο κύριος Πανίκος θα φτιάξει πιτάκια πολύ ωραία σήμερα. Πιτάκια, ναι. Πιτάκια, έτσι. Αγαπώ σε Κύπρος. Αυτό το... Αγαπώ σας, πάτερ μου. Να είστε καλά. Την αγάπη μας. Καλά, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, σας αγαπώ πολύ. Ευχαριστούμε. Αχ, αυτή η σύνδεση, αχ, κάθε Τετάρτη πόσο ανυπομονώ για να συνομιλήσω με τον αγαπημένο μου πάτερ Χρήστο, που με αυτή του την ενέργεια και την αγάπη και το χαμόγελό του μας δίνει και εμάς δύναμη. Σαν σήμερα, και επιστρέφουμε απευθείας στη μαγειρική και στον κύριο Πανίκο μας.